Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, στις εκλογές της 21ης Μαΐου συγκρούονται δύο αντιδιαμετρικά αντίθετοι αξιακοί κόσμοι. Απ' τη μια όχθη, τα συντηρητικά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ, με τον ανιψιό και τις υποκλοπές, με τον κολλητό καταδικασμένο 13-0 και με τον έλεγχο των αρμών της εξουσίας. Έχουμε το χρέος ως προοδευτικοί και δημοκράτες πολίτες να τις στείλουμε στις 21 του Μάη εκεί που τις αξίζει, στο χρονοτούλαπο της ιστορίας. Και η Σάμος απόψε στέλνει το μήνυμα της αλλαγής. Το Πασόκ είναι εδώ, ενωμένο, ενισχυμένο, δυνατό. Και τώρα η παρουσίαση των υποψηφίων μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να αναφέρω πως ο σύντροφος και υποψήφιος βουλευτής Σάμου με το κίνημά μας Σταμάτης Καράς δεν μπόρεσε να είναι μαζί μας απόψε λόγω ασθενείας. Του ευχόμαστε περαστικά και του στέλνουμε τους αγωνιστικούς μας χαιρετισμούς. Ο σωστός κύριος δεν θα μπορούσα να ξεκινήσω διαφορετικά. Θέλω να καλέσω στο βήμα την υποψήφια βουλευτή Σάμου του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος, Ράνια Φάνου. Φίλες και φίλοι, είναι μεγάλη μου τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη ευθύνη να συμμετέχω στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ, κίνημα αλλαγής στον ομό μας. Με ολοζώντανες τις μνήμες από τα χρόνια που την Ελλάδα κυβερνούσε το ΠΑΣΟΚ, περάσαμε μια οκταετία, γνωρίζοντας για τα καλά τόσο τη Νέα Δημοκρατία όσο και το ΣΥΡΙΖΑ. Πρόσφατες δε και οι μνήμες από τη διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, που οδήγησε στην ανεοξιοπιστία το δίθεν επιτελικό κράτος, με την αναποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση της παθογένειας της κρατικής μηχανής, με κορυφή το δυστύχημα στα Τέμπη, που υποβάθμισε το κράτος δικαίου, που υπονόμευσε τις ανεξάρτητες αρχές, που προκάλεσε τις υποκλοπές, τα φαινόμενα διαφθοράς, την πληθώρα των απευθείας αναθέσεων και τις πελατειακές σχέσεις, που αύξησε τις κοινωνικές ανισότητες και που απέτυχε να αντιμετωπίσει μια ανεξέλεγκτη πλέον ακρίβεια. Νοπές βέβαια και οι μνήμες από τη διακυβέρνηση της δήθεν πρώτη φοράς αριστεράς, του ΣΥΡΙΖΑ, που μαζί με τους ακροδεξιούς ΑΝΕΛ θα καταργούσε τα μνημόνια με ένα νόμο, ενός άρθρου, θα καταργούσε τον έμφυα και πολλά άλλα. Ανταυτόν, έπαιξε στα ζάρια την παραμονή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έκλεισε τις τράπεζες, παραχώρησε τη δημόσια περιουσία για 100 χρόνια στο υπερταμείο, ρήμαξε τη μεσαία τάξη και κυρίως φόρτωσε τους Έλληνες ένα τρίτο χρίαστο μνημόνιο που σύμφωνα με το πόρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος κόστισε 86 δις ευρώ. Στην Ελλάδα, οι κυριότερες και πιο σημαντικές δημοκρατικές τομές έχουν την υπογραφή του ΠΑΣΟΚ. Τέλος, ας μην ξεχνάμε τον δολοφονικό σεισμό. Ένα σεισμό για τον οποίο η Σάμο ακόμα μετράει τις πληγές της. Δύο και πλέον χρόνια μετά, όλα προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Το ΠΑΣΟΚ είχε προτείνει από τις πρώτες στιγμές ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανασυγκρότησης και αναγέννησης της Σάμο, αξιοποιώντας εθνικούς και ευρωπαϊκούς φόρους με γρήγορες διαδικασίες απορρόφησης κονδυλίων. Δυστυχώς δεν εισακουστήκαμε. Το επιτελικό κράτος εξαγγέλει και δημιουργεί εντυπώσεις, προσπαθεί να στρέψει την οργή των πολιτών στην τοπική αυτοδιοίκηση για να καλύψει τη δική των ικανότητα. Να συγκαλύψει τη γύμνια της πολιτικής παρουσίας του βουλευτού στον ομό μας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε όμως τα βιώνουμε όλοι οι Σαμιώτες. Το ΠΑΣΟΚ θα σταθεί δίπλα στις δημοτικές μας αρχές, σεβόμενο τους πολίτες και τις ανάγκες του. Μαζί θα αγωνιστούμε για μια νέα εποχή για την Ελλάδα με ένα ισχυρό ΠΑΣΟΚ. Μαζί για μια Ελλάδα με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Μαζί για τη δημοκρατική αλλαγή, την παιδαγωγική ανασυγκρότηση και την κοινωνική συνοχή της χώρας.
μαζί για την ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων των νησιών μας. Καλό μας αγώνα. Ευχαριστώ πολύ. Φίλες και φίλοι, συντοπίδες και συντοπίδισες, είναι μεγάλη μου τιμή και ταυτόχρονα μεγάλη μου ευθύνη που στέκομαι εδώ μπροστά σας ως υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ στις επερχόμενες εκλογές της 21ης Μαΐου. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η Θήμαινα είναι μια νησιωτική κοινότητα με μεγάλη ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά. Ταυτόχρονα όμως έχουν πολλά προβλήματα και δυσκολίες λόγω της νησιωτικότητας, της γεωγραφικής θέσης και απόστασης από το κέντρο που δεν αντιμετωπίζονται σε άλλα μέρη. Τα προβλήματα αυτά εστιάζονται κυρίως στους τομείς της υγείας, της παιδείας, της συγκοινωνίας και του τουρισμού. Πρέπει να βελτιωθεί η πρόσβαση σε ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να ενισχυθούν οι υποδομές των νοσοκομείων και το κέντρο υγείας στα νησιά μας. Πρέπει με ιδιαίτερη βαρύτητα να αντιμετωπιστεί η απασχόληση και η δημιουργία θέσεων εργασίας για τους νέους, για να μείνουν και να δημιουργήσουν τον τόπο τους. Πρέπει να υποστηριχτούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με επιπλέον μέτρα πέραν όσων ισχύουν στην υπόλοιπη χώρα. Πρέπει να ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας με εθνικά μέτρα και να αξιοποιηθούν προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα δώσουν νέες θέσεις εργασίας και οικονομικά ωφέλη στον τόπο μας. Για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, το κόστος της παιδείας δεν είναι λειτουργική δαπάνη, αλλά επένδυση για το μέλλον της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής προτείνει αναπτυξιακές εκπαιδευτικές πολιτικές με στοχευμένη οικονομική ενίσχυση του συστήματος, που σύντομα η δημόσια δαπάνη να φτάσει το μέσο όρο των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ποιότητα της εκπαίδευσης των δημόσιων σχολείων της χώρας μας αποτελεί την πιο δίκαιη στρατηγική παρέμβαση προς όφελος των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων και υποστηρίζει την οικονομική ανάκαμψη και βιώσιμη ανάπτυξη. Για το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής, η παιδεία είναι εθνική υπόθεση. Γι' αυτό δεσμευόμαστε να θέσουμε όλες τις προτάσεις μας σε δημόσια συζήτηση, επιδιώκοντας τη μέγιστη δημοκρατική νομιμοποίηση. Έτσι θα εξασφαλιστούν σημαντικά και μακροπρόθεσμα ωφέλη για την ελληνική κοινωνία. Βασική θέση της πρότασής μας είναι ότι το σύγχρονο σχολείο πρέπει παράλληλα να εκπαιδεύει και να διαπαιδαγωγεί. Βασική μας δέσμευση, η ουσιαστική στήριξη με ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους της δημόσιας και δωρεάν παιδείας, με μια διάκοπη προσπάθεια αξιολόγησης της αποτελεσματικότητάς τους. Η πρότασή μας εστιάζει σε ένα σχολείο του πολιτισμού, της παιδείας, της τέχνης και της αγωγής. Ένα σχολείο που συνδυάζει τη μάθηση και τη χαρά της γνώσης, που προάγει την πνευματική ελευθερία και τη θετική στάση για τη ζωή, που εξανθρωπίζει το πολίτης και διαμορφώνει συνειδής αλληλεγγύης, αλληλοσεβασμού και αντιλήψης πολιτικής και οικολογικής δράσης. Όσον αφορά τα δικά μας τμήματα τριτοβάθμιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, 20 Μαρτίου του 1984 ιδρύθηκε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Η ίδρυση και θεμελίωση του Πανεπιστημίου Αιγαίου έγινε από το ΠΑΣΟΚ επί Πρωθυπουργίας Ανδρέα Παπανδρέου. Με Υπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Απόστολο Κακλαμάνη και Υφυπουργό τον Πέτρο Μόραλη. Πρώτος πρόεδρος της δικούς σας επιτροπής του Ιδρύματος διετέλεσε ο αείμνηστος και πρώην βουλευτής ΣΑΜΟΥ Κώστας Σουφούλης. Όλοι αυτοί έχουν ονοματεπώνυμο και τους οφείλουμε την ευγνωμοσύνη μας για το έργο τους. Ονοματεπώνυμο όμως έχουν και οι ευθύνες. 29 Ιανουαρίου 2019, ίδρυση με τον νόμο 4589 του 2019, Τμήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με έδρα τη Λαμία. Κυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. 7 Μαΐου 2019, ίδρυση με τον νόμο 4610 του 2019, Τμήματος Μαθηματικών στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας με έδρα την Καστοριά, όπως επίσης και Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης, πάλι στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Κυβέρνηση της χώρας ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλα τους ανταγωνιστικά, όπως τα δικά μας τμήματα. Όλα αυτά με την ψήφο του βουλευτή νομού ΣΑΜΟΥ του ΣΥΡΙΖΑ εκείνης της εποχής. Αναφορικά με τον τουρισμό, είναι κεντρικός πυλώνας στήριξης ελληνικής οικονομίας και συνεισφέρει σε μεγάλο ποσοστό στην οικονομία της χώρας, με αφίξεις που ξεπερνούν τα 15 εκατομμύρια τουρίστες. Ο ελληνικός τουρισμός
συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων σε πολλούς κλάδους. Από αυτούς, οι υπηρεσίες καταλήμματος και εστίασης είναι οι σημαντικότερες, που απαρουφούν περίπου τα 2/3 της τουριστικής δαπάνης. Ο τουρισμός, για να είναι βιώσιμος, πρέπει να είναι ταυτόχρονα οικονομικά βιώσιμος. Για όλους τους συμμετέχοντες στην τουριστική δραστηριότητα, κοινωνικά υποφελής και να μην επιβαρύνει το περιβάλλον και όπου είναι δυνατό να συμβάλλει στη βελτίωσή του. Η διατήρηση και περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης του ελληνικού τουρισμού θα ενισχύσει την ανθεκτικότητά του. Προϋποθέτει δε την αντιμετώπιση του τουρισμού στη βάση των προορισμών και όχι των μεμονωμένων επιχειρήσεων, ώστε να προσφέρει υψηλότερη αξία μέσω ενός πιο σύνθετου, προσεκτικά επιλεγμένου, οργανωμένου και επιμελημένου τουριστικού προϊόντος. Η επίτευξη αυτού του στόχου επιβάλλει τη βελτίωση υποδομών που δεν είναι αμιγώς τουριστικές. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν οι νέοι στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, για να διασφαλίσουν ότι οι αποφάσεις αυτές φανερώνουν τα συμφέροντα και τις αξίες τους. Οι νέοι πρέπει να ασχοληθούν με την πολιτική για να επηρεάσουν το μέλλον τους και την κοινωνία τους. Η συμμετοχή των νέων στην πολιτική είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση μιας δυναμικής και ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας. Μέσω της συμμετοχής τους στην πολιτική δράση, οι νέοι μπορούν να ασκήσουν επιρροή στη διαμόρφωση της κοινωνίας τους και να προωθήσουν τα ιδανικά και τις αξίες που εκπροσωπούν. Σαν υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ, πιστεύω ότι έχουμε τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τα νησιά μας. Με την υποστήριξή σας και τη συνεργασία μας, μπορούμε να προωθήσουμε τις αξίες και τους στόχους μας και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο αύριο για όλους τους κατοίκους της Σάμου, της Ικαρίας, των Φούρνων και της Θήμενας. Για μια Ελλάδα νέα, με αξιοπρέπεια και αυτοπεποίθηση. Ευχαριστώ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να φέρουμε τη δημοκρατική ανατροπή που έχει ανάγκη ο τόπος. Όλοι μαζί θα αγωνιστούμε για να φέρουμε την πραγματική αλλαγή που έχουν ανάγκη τα νησιά μας. Η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ στις 21 του Μάη είναι ψήφος για να πάρουμε στα χέρια μας το μέλλον της χώρας. Για να αγωνιστούμε να χτίσουμε ένα καλύτερο αύριο για εμάς, αλλά και για τις γενιές που έρχονται. Και να είστε σίγουροι, θα το πετύχουμε. Θα αγωνιστούμε μέχρι να ξαναγίνει η παράταξή μας. Η προοδευτική παράταξη, η δημοκρατική παράταξη, πλειοψηφούσα δύναμη και πραγματική κυβερνός αριστερά στον τόπο μας. Με τις αρχές και τις αξίες του Πανελλήνιου Σοσιαλιστικού Κινήματος και με όλες μας τις δυνάμεις θα δώσουμε τον αγώνα για την ευημερία και την πρόοδο του τόπου μας. Η σημερινή σας παρουσία μας δίνει τη δύναμη για να αγωνιστούμε. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς. Καλό μας αγώνα!